Νέα αποκάλυψη μέσα από τη μαρτυρία 62χρονης κριτικιάς, η οποία μίλησε σήμερα στο Γιώργο Σαχίνη και το Ράδιο 984, περιγράφοντας τις επιπλοκές που υπέστη λίγη ώρα μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca. Είχα υποθερμία μεγάλη, δηλαδή 35 βαθμούς, δυνατό ρίγος, κούραση, αίσθηση μεγάλης αδυναμίας, ζάλι, έντονο πονοκέφαλο, αλλά δεν έδωσα σημασία. Γιατί θεώρησα ότι είναι οι γνωστές παρενέργειες που αναφέρονται. Τις 5 μέρες μετά το εμβόλιο παρουσίασα αρχικά μια δυνατή, μια έντονη τάση για λιποθυμία, ενώ καθόμουνα, πονοκέφαλο, ζαλάδα, και όταν προσπάθησα να σηκωθώ παρέλυσε το δεξί μου πόδι. Η 62χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με τρομακτικά συμπτώματα, καθώς οι παρενέργειες οδήγησαν σε μικροθρομβώσεις. Έπρεπε να πάω να κάνω άμεσα εξετάσεις, γιατί φοβόντουσαν ότι ήταν πιθανή εγκεφαλική θρόμβωση και έπρεπε να το ελέγξουμε πως κάτι προχώραγε εντωμεταξύ. Νιώθω ακόμα αδυναμία, έχω αυτή την υποθερμία κρυών, δηλαδή πολύ, δεν μπορώ να περπατήσω. Έχω λιποθυμικές τάσεις και πονοκέφαλο. Δεν προέχει εμπιστοσύνη στο εμβόλιο, αλλά η ασφάλεια των πολιτών επισημαίνει με αφοπλιστικό τρόπο ο καθηγητής παθολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος. Κάθε σοβαρή, πιθανώς ανεπιθύμητη ενέργεια και στα 2 εμβόλια, όχι μόνο της Άστρα, που εκδηλώνεται τις πρώτες 30 μέρες μετά το εμβόλιο, καθώς και οι θάνατοι που εμφανίζονται εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, να δηλώνονται προς την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης χωρίς ο γιατρός ή ο πολίτης να σκέπτεται αν τα περιστατικά αυτά σχετίζονται με το εμβόλιο ή όχι. Αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Ο ίδιος αποκάλυψε σήμερα ότι η Επιτροπή έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλοκές που παρουσιάστηκαν σε άτομο που έλαβε το σκεύασμα της AstraZeneca να οφείλονται στο εμβόλιο. Μάλιστα, δεν έκρυψε την οργή του αλλά και την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Επιτροπή αν τα πορίσματά της αγνοούνται από την Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας. Στην επόμενη συνεδρίαση θα διαβάσω τα πρακτικά, θα διορθώσω γιατί γίνονται μικρολαθάκια στις εκφράσεις σε ό,τι με αφορούν τα πρακτικά. Και θα σηκωθώ να φύγω. Εγώ δεν μπορώ να είμαι σε τέτοιες επιτροπές όπου αποφασίζουμε ένα πράγμα και την άλλη μέρα αγνοείται. Τα έχω πει ξανά ότι αν αγνοηθεί η άποψή μας, η οποία είναι γραμμένη, πώς το λένε, τελεσυνδίκως γραμμένη, εγώ δεν υπάρχει λόγος να είμαι σε μια τέτοια επιτροπή.